Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, καλησπέρα σας από το Δημοτικό Στάδιο της Μερμένης στο Δροποτάμου. Το πρώτο τουρνά κατά του ρατσισμού που διοργανώνει η Αστραπή Δροποτάμου αναμένεται να έχει τεράστια επιτυχία, αφού δείχνοντας ότι η βία δεν έχει σχέση στο ποδόσφαιρο, παραβρέθηκαν οι βετεράνοι του Άρη, η Λέσχη Ασκομένου Θεσσαλονίκη και η Αστραπή Δροποτάμου, δείχνοντας ότι το ποδόσφαιρο σίγουρα ενώνει και δείχνει τον αθλητισμό του και το κοινωνικό πρόσωπο. Θα παγκοσμίσουμε βραβεύσεις και τους αγώνες που γίνονται, ένα τουρνά που έχει ιδιαίτερη λάμψη. Όπως βλέπετε κοντά μου έχω μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του ελληνικού ποδοσφαίρου που μιλά αποκλειστικά στο TV Ερασιτεχνικά και στο δημοσιογράφο Σωτήρη Καραζαρίδη. Ο Άγγελος Χαριστέας μας έκανε να κλάψουμε τόσο πολύ στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Με αυτό το κύπελο που κατέκτησε η εθνική μας χώρα δεν θα μπορούσε να λείψει για να μοιραστεί αυτή τη μεγάλη χαρά. Άγγελε, καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ και είναι τιμή μου που μιλά σε εμάς. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που γίνεται ένα τουρνά σήμερα για συγκεκριμένο σκοπό κατά του ρατσισμού, της βίας που υπάρχει στα γήπεδα. Και χαίρομαι πολύ που βλέπω μικρά παιδάκια εδώ της περιοχής να αγαπάνε το ποδόσφαιρο, αγαπάνε τον αθλητισμό. Αυτό είναι και η ουσία και γι' αυτό το λόγο βρίσκομαι σήμερα εδώ, για να μιλήσουμε με τα παιδάκια, να τους δείξω ότι ο αθλητισμός στο ποδόσφαιρο ενώνει, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Και παρακολούθησα και λίγο την ομάδα μου εδώ πέρα, τον Άρη, που βλέπω τώρα, θα βλέπω και να πετυχαίνει και τον γκολ τώρα, μια που μιλάμε. Είδες, να το ορίστε. Οπότε, μόνο για καλό σκοπό να γίνονται τέτοια τουρνουά και χαίρομαι πάρα πολύ που είδα ακόμα μια φορά μικρά παιδάκια που ήρθαν σήμερα στο γήπεδο. Μόνο με τέτοιες πράξεις μπορείς να το κατορθώσεις και να αλλάξεις τα πράγματα και από όλες τις πλευρές. Έτσι και οι πρόεδροι των ερασιτεχνικών σωματείων και οι ποδοσφαιριστές των ερασιτεχνικών σωματείων. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι η ρίζα του αθλητισμού είναι εδώ, στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Από εδώ ξεκινάνε οι παίκτες, από εδώ οι φίλαθλοι έρχονται κάθε Σαββατοκύριακο και κοιτάζουν τα παιχνίδια. Οπότε θα πρέπει να έχουν μια καλή εικόνα. Χαίρομαι που ο κύριος ο πρόεδρος παίρνει πρωτοβουλίες σαν και αυτές τις σημερινές. Οπότε νομίζω ότι είναι μόνο καλό για την περιοχή. Λοιπόν, μετά τις δηλώσεις κυρίες και κύριοι και του Άγγελου Χαριστέα, αν και χάσαμε ένα γκολ, αλλά δεν πειράζει, διότι αυτό που μας είπε ο διεθνής Έλληνας
ποδοσφαιριστής. Ήταν πολύ σημαντικά και τον ευχαριστούμε που μίλησε αποκλειστικά στο Τιβέρα Αστενικά. Συνεχίζουμε με τους αγώνες. Αυτό το πρώτο τουρνά που διοργανώνει η Αστραπή Δροποτάμου εδώ στο γήπεδο της Μενεμένης Δροποτάμου κατά του ρατσισμού. Ένα τουρνά που έχει ιδιαίτερη λάψη, μεγάλες παρουσίες. Να πω ότι βρέθηκε με την τιμή του ο Λάζαρος Γκρίζογλου, ο Δήμαρχος, ο Μανώλης Ιωαννίδης, ο Αντιδήμαρχος, η Βούλα Πατουλίδου, εκπρόσωποι φορέων της τοπικής κοινωνίας από την πολιτική και όχι μόνο, βουλευτές, εκπρόσωποι, και αν ξεχάσω κανένας με συγχωρέσει, η παρουσία των ομάδων της Λέσχης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, του προστάτη του πολίτη, και από την άλλη οι βετεράνοι του Άρη μαζί με τους βετεράνους σας θα πει δίνουν παρόν κατά του ρατσισμού σε ένα τουρνουά που είχε ιδιαίτερη λάψη. Συνεχίζουμε με τους αγώνες και μετά θα πάμε στις πραβές για να ολοκληρωθεί αυτή η όμορφη εκδόση που ακούτε, κυρίες και κύριοι, από το γήπεδο του Δροποτάμου. Ολοκληρώνουμε την παρουσία μας, κυρίες και κύριοι, εδώ στο γήπεδο της Μενεμένης του Δροποτάμου. Αυτή είναι η όμορφη εκδήλωση που έγινε κατά του ρατσισμού, το πρώτο τουρνά που διοργάνωσε η Αστραπή Δροποτάμου και είχε ιδιαίτερη λάμψη. Ο κύριος Μπατιάς θα μας πει, που παραδέχτηκαν πάρα πολύ μεγάλες προσωπικότητες, πόσο συγκινημένος και πόσο ικανοποιημένος είναι γενικά από όλο αυτό που έγινε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους ακροατές του καναλιού σας. Να σε καλά. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο που σήμερα που μας στήριξαν, από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Από υπουργούς, τι είναι, από δήμαρχους, περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, όλος ο κόσμος ήταν εδώ. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας
κάναν την τιμή και την ελληνική αστυνομία που ήρθανε. Για πρώτη φορά έχει γίνει αυτό το θεστό. Πώς πιέστανε, Παναγιώτη? Κατά του ρατσισμού και τώρα θα το κάνουμε και κατά της βίας. Η αστραπή αλλάζει πια σελίδα. Όπως είπα και τελευταία σε σένα, δύο μήνες θα αλλάξουμε σελίδα και πρέπει να αλλάξουμε σελίδα. Γιατί όλοι γνωρίζουν πολύ καλά πως μας έχουν. Θα βλέπουν αυτή την ομάδα και θα πιστεύονται. Όλοι. Από εδώ και πέρα η αστραπή θα έχει ένα άλλο πρόσωπο και αυτό θα γίνεται κάθε χρόνο, θα το διοργανώσουμε με την ελληνική αστυνομία και με διάφορες ομάδες της αλβαεθνικής που είναι πάλι μάχος. Και ξεκινήσαμε και τις ακαδημίες μας. Θα προσπαθήσουμε τον χρόνο να είμαστε καλύτεροι και να μην έχουμε αυτά τα τράπελα που έχουν γίνει. Γιατί θα μπορούσε η ομάδα να είναι σήμερα αλφα. Στόχο της ατροπής τι είναι, η ομάδα να υπάρχει και αύριο, να επενδύει το μέλλον της παιδικά της παιδιά. Και με δικά της παιδιά και βέβαια θέλουμε να ανεβούμε αλφα. Ανεβούμε αλφα, πιστεύω να θα ανεβούμε αλφα και το μέλλον είδες, ήταν όλα αυτά τα μικρά παιδάκια που είδες σήμερα. Συγχαρητήρια καταρχήν για όλους αυτούς που βράβευσες, για όλους αυτούς που παραβλέθηκαν και εύχομαι έτσι κάθε χρόνο να τα λέμε, γιατί νομίζω ότι το κοινωνικό πρόσωπο της Ατραπής σήμερα κέρδισε και τον κάθε κακοήποπτο. Τα συγχαρητήρια αξίζουν στην αστυνομία, στον Άρη και σε όλο τον κόσμο που ήρθανε. Εγώ απλά ήθελα να κάνω μια εκδήλωση και την έκανα και ήταν τιμή μου που ήρθε η Αθλητική Ένωση Ακαδημίας των Αστυνομικών με ένα τηλέφωνο. Μας δεχθήκαν οι άνθρωποι, άνοιξαν την αγκαλιά τους και μας βάλανε μέσα. Και φαντάζομαι θα δουν άλλα τόσα, έτσι. Άλλα τόσα, καταρχάς γεννήκαμε και φίλοι και με τον Άρη. Και με τον Άρη πήραμε τιμή μας με ένα τηλέφωνο και ήρθανε δίπλα μας και παίξαμε αυτό το φιλικό. Και τώρα θα παίξουμε πάλι ένα φιλικό πάλι με την Ακαδημία των Αστυνομικών και τον ΠΑΟΚ και το Σεπτέμβριο.